Πόσες περιγραφές Νίκο Παδογιάννη έχεις παρακολουθήσει, Στέργιο, όλα αυτά τα χρόνια, Φοβερός. Φοβερός. Για μένα. Χάναμε το 1990, δεν χάναμε ούτε το Δάφνη Παγκράτη. Φοβερό στι επιγραφέ. Και στι επιγραφέ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ωραία χρόνια του μπάσκετ, αλλά. Μόνο με την εθνική παίρνουμε λίγο κάποια έτσι χάρα. Έτσι ακριβώ είναι. Είδε το μάτι σε χθε. Όχι, έβλεπα ποδόσφαιρο. Κακό, γιατί είδα τον Ταβατούρη και μιλώντα και με συναδέρφου υπερθέαμα και. Κακό δεν το είδα. Ναι, ρε Στέργιο, τώρα με. Είμαι ο Γιώργος ο πέφτος συνεφάκιας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είπε. Λάθος μου. Δεν το κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα μάτσο του εκτελού επίπεδου και τα έχει αυτό το πράγμα. Δεν το είδα λίγο αψήφιστα. Και τι είδαμε στο ποδόσφαιρο, Europa League, Conference League. Θα σε τιμωρήσουμε με επίπληξη για αυτή τη φορά. Την επόμενη θα πας κάρτα. Λοιπόν, σε τίτλους ουσιαστικά στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί μεταγραφές δεν βλέπω κάτι ρεπορταζιακό. Μετά τον κράου που έγινε στην αρχή της εβδομάδας με τον Φερνάντης δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Άρα στο αγωνιστικό και εν όψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ατρόμητο, τι έχουμε στον ΠΑΟΚ σε τίτλο ουσιαστικά? Λοιπόν, αν έχουμε. Για τον κόσμο έχουμε από αύριο τα εισιτήρια. Ναι, το είπα αυτό. Είναι και το μια πρόοδος, είναι και το μια πρόοδος, γιατί μέχρι τώρα ήταν στα δύο μάτια εντός με Λεύση και Πανετολικό αυθημερών. Τώρα δύο μέρες, εντάξει, καλά είναι. Για παιχνίδι πάω Ατρόμητος, δεν νομίζω να γεμίσει και Τούμπα μεταξύ μας τώρα. Άρα από αύριο το πρωί με τους τρόπους ο κόσμος να παίρνει τα εισιτήρια. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι όπως προκύπτει και το είπε ο Κώστας Βασιλόπουλος στην επίθεση, υπάρχει θεματάκι με το Λίρατζι, το γνωστό πρόβλημα που έχει στο δεξί του πόδι από την προετοιμασία. Τραυματισμό. Και δοκιμάστηκε. Ναι, ενοχλήσεις. Δεν είναι τραυματισμός, είναι ενοχλήσεις. Ενοχλήσεις, οκ. Και όπως έχει καεί και στο κοινό, φυσάκι το γιαούρτι. Και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ που προστατεύει τους ποδοσφαιριστές. Και όπως μπορεί να είπε ο Κώστας, κάθε άλλο παρά αφήθεν δεν είναι να δούμε τον Βιερίνια στα δεξιά, αυτό προκύπτει κιόλας και επιβεβαιώθηκε ο Κώστας από το ρεπορτάζ, και αριστερά να παραμείνει ο Μάριος Τσαούσης. Δεξί μπακ, ο Βιερίνια, εννοείς? Ναι, ο Αντρέ. Μπροστά δεν τον βλέπουμε τίποτα, ο Βιερίνια, έτσι, τέλος πάντων. Okay. Άλλο. Αγωνιστικά, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μία αλλαγή θα είναι αυτή όπως όλα δείχνουν. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί ο Αντρίγια στα αριστερά που μάλλον εκεί κλείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Καλώς θα διατηρήσει αν το κάνει τον Άρεϊ στα δεξιά. Γιατί ήταν καλός ο Γερμανός βέβαια. Όλο αυτό που λέγαμε όλη τη βδομάδα, ότι τι ωραία συνεργάστηκε ο Λίρατζ με τον Άρεϊ. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ αποδοτικό το δίδυμο. Βλέπεις πως πάει στράφη, εντάξει συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο, αλλά μακάρι να πάει ο Γερμανός το ίδιο καλά με παρτενέρ του Βιερίνια όπως θα πήγε με το Λίρατζι. Βέβαια, η διαφαινόμενη παρουσία του Αντρέ ίσως και να οδηγήσει τον Λουτσέσκου να βάλει τον Αντρίγια στα δεξιά και να πάει τον Άρη στα αριστερά. Για μένα θα είναι λάθος, όταν υπάρχει κάτι καλό δεν το αλλάζεις. Και η θέση του Άρη είναι στα δεξιά και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τριάδα. Στη μεσαία γραμμή, αν θα δούμε και πάλι Ντάντα θα ακούσει ο Κούρτιτς ή αν θα δούμε κάποια άλλη σύνθεση. Εννοείται Νάσμπερκ έξω, εννοείται Μιχαηλίδης έξω και από χθες και η ΠΑΕΠΑΟΚ το επισημοποίησε για τις επόμενες μέρες την Γκάρας Κούτσιας και Αντρέ Ρικάλτο με τον ΠΑΟΚ Β' καθώς δεν υπολογίζονταν για το μάτς Κυριακής και μόνο. Δεν είναι τιμωρία, δεν είναι υποβιβασμός. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ που έχει και τον ΠΑΟΚ Β'. Ναι. Ένας ΠΑΟΚ Β' που αναφέραμε φιλικό το απόγευμα στο κήπεδο του Μακεδονικού και κλεισμένο των θυρών για όλους με το Καμπανιακό και την Κυριακή φιλικό με τις Στέρες που εννοείται δεν μπορούμε να πάμε να το δούμε καθώς είναι η ίδια μέρα με το μάτς του ΠΑΟΚ Α. Μάλιστα. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Γενικότερα ηρεμία και καλή το ΠΑΟΚ Κυριακή. Θα αναλύσουμε και αργότερα και το παιχνίδι του Ατρόμητου. Καλείται να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά Γιώργο από τον Μάρτιο. Το Μάρτιο, ε! Δηλαδή είχαμε συνηθίσει τα σερί του Λουτσέσκου 7 νίκες, 10 νίκες, 18 νίκες και 5 νίκες το Μάρτιο. Και μετά το Μάρτιο ήρθε η απόλυτη καταστροφή. Καλό θα είναι λοιπόν την Κυριακή ο ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη νίκη και να δει μετά πώς θα πορευτεί εν όψη του αγώνα με τον Άρη. Ωραία. Σε τίτλους είναι αυτά. Θα σε ακούσουμε και μετά τις 4 στο pressing αλλά και την Κυριακή στην περιγραφή του αγώνα. Ευχαριστούμε Στέργιο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά.